Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, εφιαλτικές είναι οι εφημερίες στη Θεσσαλονίκη, με γεμάτες εντατικές, διασωληνωμένους εκτός μονάδων και δεκάδες εισαγωγές καθημερινά. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη Κουτσιούκη. Πάμε να μας δώσει την νεότερη εικόνα από την κατάσταση στα νοσοκομεία, αλλά και την εξέλιξη που υπάρχει σχετικά με την επιστράτευση των γιατρών. Φαίνεται, Ματίνα, πως το αλαλούμ με τις επιτάξεις συνεχίζεται και στη Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από τους 12 γιατρούς που είχαν λάβει φύλο πορείας για να παρουσιαστούν στο Ιπποκράτειο, οι τρεις δεν μπορούν να εργαστούν, καθώς η μία είναι ανεμβολίαστη και οι δύο ήδη παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, ο ένας στο 424 και ο άλλος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, κάτι που φαίνεται ότι δεν φαινόταν στο σύστημα. Ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε και στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, εκεί από τους 7 που έπρεπε να παρουσιαστούν. Οι δύο για παρόμοιους λόγους δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και όλα αυτά την ώρα που, όπως είπες και εσύ, τα νοσοκομεία στενάζουν, οι εφημερίες είναι πραγματικά εφιαλτικές. Εδώ στο Ιπποκράτειο η εφημερία το πρωί ολοκληρώθηκε με περίπου 70 εισαγωγές. Συνολικά περίπου 150 άτομα νοσηλεύονται με κορονοϊό, 25 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας και άλλοι 5 διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Να σας πω ότι κάπως έτσι άρχισε η εφημερία και στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που εφημερεύει σήμερα, γεμάτη μονάδα εντατικής θεραπείας, 36 ασθενείς στα 36 διαθέσιμα κρεβάτια. Ήδη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11, μέσα σε 3 ώρες, είχαν γίνει και 8 εισαγωγές, ενδεικτικό της πίεσης που υπάρχει στο σύστημα. Και μάλιστα, δύο ασθενείς είναι λίγο πριν τη διασωλήνωση. Όπως μας έλεγαν οι γιατροί, αν χρειαστεί, θα διασωληνωθούν εκτός μονάδας συντατικής θεραπείας μέχρι να βρεθεί κάποιο διαθέσιμο κρεβάτι. Να κλείσω και με δύο αριθμούς που νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικοί. Στα νοσοκομεία 3ης και 4ης υγειονομικής περιφέρειας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 178 ασθενείς, από τους οποίους 158 είναι ανεμβολίαστοι, ποσοστό δηλαδή 88,8%, σχεδόν 9 στους 10, Ματίνα.